Οι δρόμοι της γαλλικής πρωτεύουσας άδειασαν πάλι κατά τις νυχτερινές ώρες. Η Γαλλία εισήλθε από τα μεσάνυχτα στο δεύτερο γενικό lockdown. Ο κόσμος μπορεί να κυκλοφορεί πλέον μόνο για συγκεκριμένους λόγους, όπως να αγοράσει τρόφιμα ή για να πάει σχολείο. Οι νέοι περιορισμοί έχουν καταρχάς ισχύει ως την 1η Δεκεμβρίου. Στο οδικό δίκτυο πάντως, λίγο πριν από την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας, παρατηρήθηκε ποτηλιάρισμα, καθώς πολλοί προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα. Δεν έλειψαν και οι διαδηλώσεις εναντίον των νέων περιορισμών στην κυκλοφορία. Μια μετακίνηση μιας ώρας, για σωματική άσκηση, για να πάρετε φρέσκο αέρα ή να βγάλετε βόλτα το κατοικίδιό σας. Αυτές οι μετακινήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν μια ακτίνα ενός χιλιόμετρου από την κατοικία του καθενός. Στη Γερμανία, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δήλωσε πως η χώρα της αντιμετωπίζει μια δραματική κατάσταση στην έναρξη της χειμερινής περίοδου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα θα ισχύουν νέα περιοριστικά μέτρα. Μεταξύ αυτών το κλείσιμο εστιατορίων και μπαρ, των αθλητικών δραστηριοτήτων και των καλλιτεχνικών δρόμενων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η οικονομική ενίσχυση έκτακτης ανάγκης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις εταιρείες στους πληττόμενους κλάδους, όπως η εστίαση και ο πολιτισμός. Το Κοινοβούλιο της Ισπανίας ψήφισε υπέρ της επέκτασης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης για 6 επιπλέον μήνες. Η απόφαση ήρθε μετά από ένα νέο αρνητικό ρεκόρ στον αριθμό των κρουσμάτων.